Πρώτο θέμα, το τι έχει συμβεί με τον Αλβανό Βαρυπινίτη, αυτόν που δολοφόνησε ψυχρό την ανήμερα της 25ης Μαρτίου τον δεσμοφύλακά του, και το θυμόμαστε όλοι, και την ανατριχύλα που νιώσαμε. Ο Αλβανός λοιπόν βρέθηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ μέσα στο κελί του στις φυλακές Νεγρίτα Σερών που είχε μεταφερθεί. Ο ιατροδικαστής πριν από λίγο ολοκλήρωσε την εξέταση του πτώματος και διαπίστωσε ότι ο Αλβανός πέθανε από χτυπήματα από ξύλο το οποίο είχε φάει και είχε χτυπηθεί από ό,τι φαίνεται με κάποιο κλόπο. Οι φύλακες στην Νεγρίτα λένε ότι δεν είναι εκείνοι που τον χτύπησαν. Ένας θάνατος μυστηριώδης που ξεσήκωσε τις φυλακές Νεγρίτας γέννησε ερωτήματα και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας. Ο Βαρυπινίτης Ηλία Καρέλη, ο δολοφόνος του υπαρχηφύλακα Γιώργου Τσιρώνη, βρέθηκε νεκρός λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο κελί του, 3-24 ώρα μετά το στιγερό έγκλημα που διέπραξε στις φυλακές Μαλανδρίνου. Το πόρισμα των ιατροδικαστών ήρθε να ανατρέψει τα αρχικά δεδομένα και να δώσει νέα τροπή στις έρευνες. Δεν έχει έρθει σε καμιά επαφή με κανέναν κρατούμενο, γιατί είχαμε προβλέψει και αυτό, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει με τον συγκεκριμένο κρατούμενο. Είχε κάποιους μόλοπες, βέβαια, παλαιότερους. Κάποιες εκκοιμώσεις υπήρχαν, αλλά δεν ήταν ούτε είπε ότι δεν είμαι καλά, ούτε φαινόταν να υποφέρει, να πονάει, να κάνει. Δεν έδειχνε κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα των ιατροδικαστών αποκλείει ως αιτία του θανάτου επιπλοκή της καρδιάς ή άλλο παθολογικό αίτιο. Αντιθέτως, στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης γίνεται λόγος για πολλαπλά χτυπήματα και κάταγμα στο στήθος που συντέλεσε στο να επέλθει ο θάνατος από αρρυθμίες της καρδιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για χτυπήματα στα χέρια και τα πόδια με σπυρωτή ράβδο. Χτυπήματα που, όπως επισημαίνουν οι ιατροδικαστές, έγιναν στο θύμα μία ή δύο μέρες πριν το θάνατό του. Υπάρχει δηλαδή οπτικό υλικό από την ώρα που κατεβαίνει από την πλούβα μέχρι την ώρα που τον παραλαμβάνει το ασθενοφόρο μέσα από το κελί και φαίνονται όλα. Ό,τι συνέβη. Δεν συνέβη κάτι το περίεργο, αυτό είναι που μας καινεί και εμάς την περιέργεια. Ο Ηλία Καρέλη έφτασε στις φυλακές Νεγρίτας στις 4 χθες το απόγευμα και τα σημάδια από τα χτυπήματα στο σώμα του έκαναν εντύπωση στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που του πρότειναν να το μεταφέρουν σε νοσοκομείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την παραλαβή του στο κατάστημα κράτησης της Νεγρίτας, σύμφωνα με την αναφορά του διευθυντή του καταστήματος, ο κρατούμενος έφερε μόλοπες για τους οποίους ο ίδιος δεν προσδιορίσε την αιτία τους και δεν υπέβαλε αίτημα ιατρικής του εξέτασης. Ο γιατρός ήταν πρωί, θα τον έβλεπε ο γιατρός κανονικά, θα του έκανε όλα τα προβλεπόμενα για κάθε κρατούμενο. Να τον εξετάσει, να του κάνει ένα παραβλητικό για οτιδήποτε. Αυτά όμως δεν πρόλαβαν να γίνουν γιατί ο κύριος μας άφησε. Η μεταγωγή του Αλβανού Βαρυπινίτη στις φυλακές Νεγρίτας εξέπληξε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, αφού όπως λένε δεν ήταν έτοιμοι για τη φύλαξή του. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Προέδρου των Εσωτερικών Φρουρών των Φυλακών, Χάρη Κονσολίδη. Σαν τις 12.30 μια παρά που ενημερωθήκαμε ότι είναι στο δρόμο ήδη ο κρατούμενος προς το κατάστημά μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, πού να τον τοποθετήσουμε και αυτά. Προσαρμόσαμε ένα κελί το οποίο το χρησιμοποιούσαμε για τους αδιούχους. Σύμφωνα με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ο δολοφόνος του υπαρχηφύλακα Γιώργου Τσιρώνη οδηγήθηκε στο κελί του και δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Ο ίδιος φώναζε πως για όλα αυτά ο εισαγγελέας που διέταξε τον εγκλεισμό του στις φυλακές Νεγρίτας αρνιόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και ζητούσε ένα σκηνή για να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν μας μίλαγε καθόλου. Ναι. Αλλά μονάχα έλεγε ότι ο εισαγγελέας φταίει και φέρτε μου ένα σκηνή, κάτι διάλεγε. Σύμφωνα με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ο Ηλία Καρέλη δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν ούτε κατά τη διάρκεια του βραδινού φαγητού. Του το πήγαν στο κελί του και λίγο αργότερα τον είδαν να πέφτει στο κρεβάτι του. Φαίνεται δηλαδή από το οπτικό υλικό. Εγώ το οπτικό υλικό που είδα φαίνεται να μπαίνει μέσα, ζήτησε κάποια στιγμή φαγητό, δεν έφαγε φαγητό. Στη συνέχεια προσπαθεί στο κρεβάτι να κοιμηθεί, γυρίζει μία από τη μια μεριά, μία από την άλλη. Κάποια στιγμή έβγαλε και τη φόρμα του, μία φόρμα που φορούσε. Στις 8 το βράδυ ο Αλβανός Βαρυπινίτης έπεσε για ύπνο. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έβλεπαν τις κάμερες ανέφεραν πως είχε δυσκολία στην αναπνοή του και όταν αργότερα διαπίστωσαν πως ήταν ακίνητος για ώρα στο κρεβάτι του, έτρεξαν στο κελί του. Είναι η κατάσταση αυτή να θέλουμε να πάρουμε ένα φάρμακο για την υγεία μας και να μην μπορούμε να βρούμε ένα φαρμακείο σωστό. Από νωρίς το πρωί άρχισαν να σχηματίζονται τεράστιες ουρές έξω από τα ελάχιστα φαρμακεία που εφημερεύουν στην Αττική λόγω της απεργίας διαρκείας που ξεκίνησαν οι φαρμακοποιοί και το να βρει κανείς φάρμακα έμοιαζε με πραγματική οδύσσια. Στη Νέα Σμύρνη χθες και σήμερα δεν υπήρχε ανοιχτό φαρμακείο. Ερχόμαστε από τη Νέα Σμύρνη. Για εδώ, χθες περιμέναμε 2,5 ώρες και φύγαμε και σήμερα είναι περίπου 2 ώρες και 1/4. Είναι χαρακτηριστικό πως σε ολόκληρο το Δήμο Αθηναίων του ενός και πλέον εκατομμυρίου κατοίκων θα λειτουργούν σήμερα μόλις 4 φαρμακεία. Το ένα από αυτά βρίσκεται στους αμπελόκηπους. Έχω άτομο που πρέπει να πάρει κορτιζόνη και πού θα τη βρω εγώ? Ποιος θα το καλύψει? Το διπορικό μας συνεχίστηκε στο Παγκράτη, στο ένα και μοναδικό φαρμακείο ασφαλείας.
Οδός Δαμάριος, ώρα 11 το πρωί. Όπως και εσείς βλέπετε, στο μοναδικό φαρμακείο εδώ στο Παγκράτη, η ουρά χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Φτάνει και τα 80 άτομα, βλέπετε, πηγαίνει στο πίσω μέρος, στην οδό Αγίου Φανουρίου. Μια μισή ώρα περιμένω εγώ και ακόμα δεν έχω μπει μέσα. Πολλοί ήταν εκείνοι που περίμεναν ώρες και όταν ήρθε η σειρά τους, το φάρμακο που έψαχναν δεν υπήρχε. Οι ελλείψεις αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ημέρες, αν συνεχιστεί παράλληλα με τους φαρμακοποιούς και η απεργία που ξεκίνησαν χθες και οι ιδιοκτήτες των φαρμακαποδικών. 2,5 ώρες τώρα είμαι και δεν έχετε φάρμακά μου. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Υπουργός Υγείας προειδοποίησε πως η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί εκβιασμούς από τους φαρμακοποιούς. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που ένας κλάδος μπορούσε να εκβιάζει την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό από την κυβέρνηση. Εκτός των άλλων, απειλείται η δημόσια υγεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά σε ολόκληρη την Αττική λειτουργούν μόλις 36 φαρμακεία, ενώ σε άλλες κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών ο αριθμός των φαρμακείων που εξυπηρετούσε τους πολίτες ήταν τριπλάσιος. Οι αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο στο καθεστώς λειτουργίας των φαρμακείων είναι σαρωτικές. Καταργούνται οι αποστάσεις μεταξύ των φαρμακείων, επιτρέπεται σε μη αδιούχους φαρμακοποιούς να συμμετέχουν ως μέτοχοι σε φαρμακεία, απελευθερώνεται πλήρως το ωράριο λειτουργίας και δίνεται η δυνατότητα σε φαρμακεία να συστεγάζονται με οποιοδήποτε κατάστημα. Γιατί το κάψατε το παιδί, γιατί κάψατε το παιδί. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι γονείς τέρατα από το χωριό Σκούρβουλα Ερακλείου που κακοποίησαν, βασάνισαν και ρίξαν καυτό νερό στο μόλις 3 χρόνων παιδί τους με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο. Μάνα και πατριώς στον ανακριτή αλληλοκατηγορήθηκαν για την αποτρόπαια πράξη. Το καυτό νερό το έριξε ο σύντροφός μου για να μην κλαίει το παιδί. Το νερό το έριχνε η μητέρα στο παιδί γιατί δεν μπορούσε να ενεργηθεί. Μόνο μία φορά μόνο χτύπησα μαλακά το παιδί, όχι όμως το πρόσωπο. Και η αδερφή του δράστη κατηγορεί τη μητέρα του παιδιού. Καθόλου προσοχή δεν είχε στο παιδί επάνω. Δεν του πρόσεχε. Το παιδί περνούσε από τα τραπέζια, ό,τι ποτήρι έβλεπε με ποτό, έπαιρνε για χυμό να το πιει και αυτή τίποτα, να χορεύει, να φάει, να τρώει, να μην δίνει σημασία και έχει παιδί. Αυτό δεν το είδα. Μια μάνα να είναι από πίσω του, να τρέχει από πίσω του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Κάτοικοι του χωριού Σκούρβουλα βρέθηκαν από νωρίς στα δικαστήρια του Ηρακλείου για να αποδοκιμάσουν το ζευγάρι. Ήρθα για το ρόγο για να τσιλτζάρουμε αυτούς τους κερατάδες. Είναι απάνθρωπο, δεν έχουν χαθεί οι αξίες του ανθρώπου. Χειρότερο από ζώα, ούτε ζώα δεν θα το κάνανε αυτό. Ακόμη και ο ιατροδικαστής που εξέτασε το άψυχο κορμάκι του παιδιού ξέσπασε οργισμένος εναντίον τους. Όπως αναφέρει στο πόρισμά του, οι γονείς έβαζαν επανειλημμένα το παιδί σε λεκάνη με καυτό νερό, ενώ υπήρχαν σημάδια κακοποίησης, πιθανώς από ξυλοδαρμό, εκδορές, εκχυμώσεις και μόλοπες. Το παιδί δεν άντεξε τους φρικτούς πόνους και πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Απέχθεια, τι να σας πω. Αυτή πρέπει να τιμωρηθεί. Παραδειγματικά. Το ζευγάρι από τη Βουλγαρία ζούσε στην Κρήτη εδώ και 2 χρόνια. Τους τελευταίους μήνες ο πατριός είχε βρει δουλειά ως αποθηκάριος σε ένα χειροστάσιο στα Σκρούβουλα. Κανείς όμως στο χωριό δεν γνώριζε ότι μαζί του ζούσε η μητέρα και το άτυχο παιδί. 3 ολόκληρες εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του από τα ραντάρ, συνεχίζεται η χαοτική και ομιχλώδης κατάσταση που περιβάλλει τις έρευνες εντοπισμού για τα ίχνη από το μοιραίο Boeing. Εδώ και μερικές ώρες, οι Αυστραλιανές αρχές που ηγούνται των ερευνών πήραν σήμα από την Κουάλα Λουμπούρ ότι η ζώνη που έψαχναν νοτιοδυτικά του Πέρθ επί 10 ολόκληρες ημέρες δεν ήταν η σωστή, παρά το γεγονός ότι αρκετοί δορυφόροι, ο ένας μετά τον άλλον, έστελναν φωτογραφίες με εκατοντάδες αντικείμενα που επέπλεαν στη θάλασσα, οι οποίες μάλιστα συνοδεύονταν με εκτιμήσεις ότι πιθανότατα ήμασταν μπροστά σε συντρίμια του αεροσκάφους. Το νέο πεδίο των ερευνών τώρα μετατοπίστηκε 1.100 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά. Είναι και πάλι μια μεγάλη έκταση, περίπου 319.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πιο κοντά στην Αυστραλία, αφού απέχει περίπου 1.850 χιλιόμετρα δυτικά του Πέρθ. Ο επικεφαλής των ερευνών σε δηλώσεις του είπε ότι οι Μαλαισιανοί του παρέδωσαν εχθές μια νέα ανάλυση της πορείας της πτήσης που πήραν από ένα άλλο ραντάρ και με βάση την οποία πιστεύουν βάσιμα ότι το Boeing ταξίδευε με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι είχαν αρχικά υπολογίσει. Άρα κατανάλωνε ανά ώρα περισσότερα καύσιμα και συνεπώς αυτά δεν επαρκούσαν για να φτάσει τόσο μακριά μέσα στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Συνεπώς καταλήγουν ότι το Boeing πρέπει να συνετρίβει βορειότερα από το σημείο που μέχρι σήμερα πλοία και αεροσκάφη σάρωναν την περιοχή για πιθανά συντρίμια.